Πρώτο μάθημα έκθεσης γάμα λυκείου. Τι θα μάθουμε σήμερα? Σήμερα θα δούμε την διαφορά της πυθούς από την προπαγάνδα. Τι διαφορά έχει η πυθό από την προπαγάνδα? Η πυθό είναι κυρίως μια ρητορική τεχνική που χρησιμοποιεί νοηματικά σχήματα τα οποία στηρίζονται είτε στο λόγο είτε στη σκέψη για να αποδείξει την ορθότητα μιας άποψης ή το ψεύδος μιας άλλης. Σαν τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τη διαφήμιση είτε από την προπαγάνδα. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η πυθό είναι μια τεχνική, χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην αρχαία Ελλάδα, στη ρητορική τέχνη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τη διαφήμιση είτε από την προπαγάνδα. Άρα λοιπόν είναι ένα μέσο, μια τεχνική. Αντίθετα, η προπαγάνδα είναι μια λέξη λατινική, βγαίνει από το ρήμα propagare που σημαίνει διαδίδω. Η προπαγάνδα σημαίνει τη συστηματική και επίμονη προσπάθεια διάδοση ιδεών ή επιβολής πολιτικών, θρησκευτικών, κοινωνικών αρχών και δογμάτων από άτομα ή οργανωμένες ομάδες, πολιτικά κόμματα κτλ. Χρησιμοποιεί πολύπλοκες τεχνικές και μεθόδους, τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση κτλ. Για να επηρεάσει τις γνώμες και τις τάσεις ατόμων ή ομάδων ή και ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά με ένα ή περισσότερα θέματα. Τώρα, η διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας που συνδέει παραγωγό και καταναλωτή. Σκοπός της είναι να πείσει το κοινό να αγοράσει ένα προϊόν. Στην αρχή του γνωρίζει την ύπαρξη του προϊόντος, του δίνει πληροφορίες για το προϊόν και μετά προσπαθεί να διεγείρει την αγοραστική του επιθυμία, να κάνει τον άνθρωπο δηλαδή να θέλει να το αποκτήσει. Συνοψίζοντας, ας τα δούμε όλα μαζί, η πυθό είναι μια ρητορική τεχνική, χρησιμοποιείται δηλαδή κυρίως από τους ρήτορες. Χρησιμοποιεί διάφορα νοηματικά σχήματα, στηρίζεται και στο λόγο και στη σκέψη. Και σκοπός τώρα της πυθούς είναι να αποδείξει την ορθότητα μιας άποψης ή το ψεύδος μιας άλλης. Άρα λοιπόν σκοπός είναι η απόδειξη. Περνώντας τώρα στη διαφήμιση, θα δούμε ότι η διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας που συνδέει παραγωγό και καταναλωτή. Άρα λοιπόν, ενώ η πυθό είναι ρητορική τεχνική, η διαφήμιση είναι μορφή επικοινωνίας. Σκοπός τώρα της διαφήμισης είναι να πείσει το κοινό να αγοράσει ένα προϊόν. Άρα λοιπόν, ενώ σκοπός της πυθούς είναι να αποδείξει την ορθότητα μιας σκέψης, εδώ σκοπός της διαφήμισης είναι να πείσει κάποιον να αγοράσει ένα προϊόν, να διεγείρει την αγοραστική επιθυμία. Και για να περάσουμε στην προπαγάνδα, η προπαγάνδα είναι μια συστηματική και επίμονη προσπάθεια διάδοσης ιδεών και μάλιστα όχι απλά διάδοση, αλλά και επιβολή πολιτικών, θρησκευτικών αρχών και δογμάτων. Σκοπός της είναι να επιβάλλει μια ιδέα. Άρα λοιπόν, εάν είναι να τα συνοψίσουμε όλα μαζί σε ό,τι αφορά το σκοπό, θα δούμε ότι σκοπός της πυθούς είναι να αποδείξει κάτι. Σκοπός της διαφήμισης είναι να πείσει, να αγοράσει κάποιος κάτι, ενώ σκοπός της προπαγάνδας είναι να επιβάλλει κάτι. Η προπαγάνδα θα επιβάλλει μια ιδέα εις βάρος των άλλων. Δεν δέχεται την διαφορετική άποψη. Σκοπός της προπαγάνδας είναι να επιβάλλει τη δική της άποψη. Και για αυτόν τον τρόπο, για αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιήσει τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και ούτω καθεξής, για να επηρεάσει τις γνώμες και τις τάσεις ατόμων ή ομάδων. Για να δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά την διαφορά της διαφήμισης από την προπαγάνδα. Η διαφήμιση θέλει να μας πείσει για κάποιο προϊόν, ενώ η προπαγάνδα πείθει όχι για προϊόντα, αλλά για ιδέες. Άρα λοιπόν η πρώτη διαφορά είναι ότι η διαφήμιση πείθει για προϊόντα, ενώ η προπαγάνδα πείθει για ιδέες. Δεύτερον, στη διαφήμιση καθένας μπορεί να αμυθεί, τη βλέπει τη διαφήμιση, ενώ η προπαγάνδα είναι συνήθως κρυφή. Δεν καταλαβαίνουμε πότε κάποιος θέλει να μας κάνει τη δική του προπαγάνδα. Χρειάζεται δηλαδή λίγο προσοχή στην προπαγάνδα. Τρίτον, η διαφήμιση πείθει, δηλαδή η διαφήμιση πετυχαίνει το σκοπό της, μόνο εάν το προϊόν ανταποκρίνεται λίγο ή πολύ στα πράγματα ή στις επιθυμίες του ανθρώπου. Ακόμα και η καλύτερη διαφήμιση δεν μπόρεσε να επιβάλλει ένα κακό προϊόν. Ένα κακό προϊόν θα αποτύχει όσο και αν διαφημιστεί. Άρα λοιπόν η διαφήμιση πετυχαίνει μόνο όταν το προϊόν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την προπαγάνδα. Στην προπαγάνδα δεν ξεχωρίζουν εύκολα τα καλά και τα κακά προϊόντα, δηλαδή όλες οι ιδέες που έμειναν λόγω προπαγάνδας αποδεικνύονται ψεύτικες μετά από χρόνια. Δεν υπάρχει η άμεση απόρριψη. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, ένα κακό αυτοκίνητο ή ένα κακό πλυντήριο θα φανούν αμέσως. Στην προπαγάνδα, οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που πίστηκαν στις αρχές του ναζισμού, τις πίστεψαν τις ιδέες αυτές για αρκετά χρόνια. Όχι μέχρι να αποδειχθούν ανόητες, αλλά μέχρι ο πόλεμος να φέρει την κατάρρευση του ναζιστικού καθεστώτος. Άρα λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε όλα μαζί, η διαφήμιση θέλει να μας πείσει για ένα προϊόν, ενώ η προπαγάνδα θέλει να μας πείσει για μια ιδέα. Η διαφήμιση φαίνεται, είναι φανερή. Η προπαγάνδα όμως είναι κρυφή.
η διαφήμιση πείθει μόνο εάν το προϊόν είναι καλό. Κανένα κακό προϊόν, όσο και αν διαφημιστεί, δεν πρόκειται να πετύχει το σκοπό του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένα προϊόν κακό μέσα σε μια εβδομάδα θα καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται για ένα κακό προϊόν και δεν πρόκειται να το αγοράσει πλέον. Στην προπαγάνδα όμως δεν ισχύει αυτό. Θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να καταλάβουμε εάν μια προπαγάνδα ήταν λανθασμένη, που συνήθως πάντοτε είναι βέβαια. Θα περάσουν λοιπόν πολλά χρόνια για να καταλάβουμε ότι οι ιδέες που πέρασαν μέσω της προπαγάνδας φάνηκαν ότι είναι ανόητες ή ψευδείς. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στην διαφήμιση και στην προπαγάνδα. Παρ' όλα αυτά έχουν και ένα κοινό σημείο. Το κοινό σημείο είναι η πειθό. Η διαφήμιση θέλει να μας πείσει να αγοράσουμε κάτι και η προπαγάνδα θέλει να μας πείσει για μια ιδέα ότι η δικιά της ιδέα που πρεσβεύει είναι η καλύτερη και όλες οι άλλες είναι οι χειρότερες ή οι πιο ανεπαρκείς ή οι πιο ανόητες. Συμπέρασμα. Συχνά η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πειθό και στην προπαγάνδα δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Πολλοί πολιτικοί αρχηγοί θα προπαγανδίσουν τις απόψεις τους και θα χρησιμοποιήσουν κάθε θεμητό μέσο και αθέμητο μέσο για να κερδίσουν τη λαϊκή ψήφο και να προωθήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Την κατάσταση αυτή μπορούν να πολεμήσουν μόνο η κριτική σκέψη και η εκπαίδευση. Πρέπει να είμαστε δύσπιστοι σε κάθε μορφή πειθούς και να εξετάζουμε τα λεγόμενα και τη σκοπιμότητα, κυρίως τη σκοπιμότητα του καθενός. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε αναλυτικά με την επίκληση στη λογική. Θα μάθουμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε στα κείμενα συγγραφέων την επίκληση στη λογική. Μπορείτε στην ιστοσελίδα μας να κάνετε εξάσκηση στους τρόπους πειθούς με διάφορα παραδείγματα.